Ο Γεώργιος Ιακωβίδης γεννήθηκε το 1853 στα Χίδυρα της Λέσβου. Σε ηλικία 13 ετών πήγε στη Σμύρνη για να ζήσει με το θείο του πρακτικό αρχιτέκτονα για να φοιτήσει στην Ευαγγελική Σχολή, ενώ παράλληλα εργαζόταν. Από νωρίς έδειξε ενδιαφέρον για την τέχνη και κυρίως για την ξυρογλυπτική. Το 1868 ακολούθησε το θείο του στη Μενεμένη για 2 έτη και το 1870 με την προτροπή και την οικονομική βοήθεια του Μιχαήλ Χαντζηλουκά, ξυλέμπορου, συνεργάτη του θείου του, αποφύτησε να σπουδάσει γλυπτική στην Αθήνα. Το 1870 εγγράφτηκε στο Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας, την μετέπειτα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Δασκαλή του στην Αθήνα ήταν ο ζωγράφος Νικηφόρος Λύτρας και ο γλύπτης Λεωνίδας Δρόσης. Από το Σχολείο των Τεχνών αποφύτησε με άριστα το Μάρτιο του 1877, ενώ είχε ήδη αρχίσει να διακρίνεται για το ζωγραφικό του ταλέντο. Νοέμβριος του 1877 έλαβε υποτροφία από το ελληνικό κράτος και αναχώρησε για το Μόναχο με σκοπό να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της πόλης του Μονάχου. Το 1878 δημιούργησε στο Μόναχο δικό του εργαστήριο και σχολή ζωγραφικής θηλαίων που λειτουργήσε μέχρι το 1898. Με το ταλέντο και την εργατικότητά του έγινε ευρύτατα γνωστός και αγαπητός. Οι διακρίσεις άρχισαν να διαδέχονται η μία την άλλη. Χρυσού μετάλλιο στην Αθήνα το 1888, ιδιαίτερο βραβείο των Παρισίων 1889. Το 1889 πέθανε η σύζυγός του Άγλα. Το γεγονός αυτό σημάδεψε τη ζωή του και λέγεται πως κατόπιν σταμάτησε να ζωγραφίζει χαρούμενα παιδικά θέματα. Το 1900 ιδρύθηκε η Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδος και ο Ιακωβίδης κλήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση να επιστρέψει στην Ελλάδα και διορίστηκε πρώτος της έφορος. Μετά το θάνατο του δασκάλου του Νικηφόρου Λύτρα το 1904 διορίστηκε ως άμυσθος καθηγητής ελαιογραφίας στη Σχολή Καλών Τεχνών. Για την προσφορά του αυτή του απενεμήθηκε ο Χρυσού Σταυρός των Υποτών. Κατά την ίδια περίοδο ο Ιακωβίδης ως ο αγαπημένος προσωπογράφος της βασιλικής οικογένειας υπήρξε προσωπικός φίλος του φιλότεχνου πρίγκιπα Νικολάου και της υψηλής αθηναϊκής κοινωνίας. Ήταν ήδη ένας από τους λίγους ευκατάστατους Έλληνες ζωγράφους. Το 1910 με τον διαχωρισμό της Σχολής Καλών Τεχνών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με βασιλικό διάταγμα του ανατέθηκε η διεύθυνση του Σχολείου των Καλών Τεχνών. Το 1914 ο Ιακωβίδης τιμάται με το Αριστείον των Γραμμάτων και Τεχνών και το 1818 τη θέση του στη διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης αναλαμβάνει ο Ζαχαρίας Παπαντονίου. 8 χρόνια αργότερα, το 1926, ορίζεται ως ένα από τα 38 αριστείνδη μέλη της νεοσυσταθήσεις Ακαδημίας Αθηνών. Το 1930 αποχωρεί από τη διεύθυνση της Ανωτάτης πλέον μετά την αναδιοργάνωσή της Σχολής Καλλιτεχνών με τον τίτλο του επιτήμου διευθυντή. Πέθανε το 1932, λίγο καιρό πριν κλείσει τα 80 του. Η Εθνική Πινακοθήκη τον τίμησε με μεγάλη αναδρομική έκθεση τον Νοέμβριο του 2005. Ο Γεώργιος Ιακωβίδης υπηρέτησε πιστά τον γερμανικό ακαδημαϊκό νατουραλισμό
της λεγόμενης σχολής του Μονάχου. Τα θέματα του, παρότι ζωντανά και γεμάτα ελληνικό φως, διακατέχονται από την θεατρικότητα και την αυστηρότητα που επέβαλε ο ακαδημαϊσμός. Η στάση του απέναντι στον γαλλόφερτο Ιμπρεσιονισμό ήταν ιδιαιτέρως επικριτική. Γι' αυτό κατηγορήθηκε ότι έβαλε τροχοπέδι στην εισαγωγή νεωτεριστικών καλλιτεχνικών ρευμάτων στην Ελλάδα. Εν τούτης, νεότεροι τεχνοκριτικοί βρίσκουν ότι ο συντηρητικός Ιακωβίδης δεν στάθηκε εμπόδιο σε νεωτεριστές μαθητές του, έστω και αν δεν συμμεριζόταν τους δρόμους που ακολουθούσαν. Στα χρόνια της παραμονής του στη Γερμανία, τα θέματα του ήταν κυρίως σκηνές της καθημερινής ζωής, ιδίως συνθέσεις με παιδιά, εσωτερικά σπιτιών, νεκρές φύσεις, λουλούδια και άλλα. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, στράφηκε προς τη δημιουργία πορτρέτων και υπήρξε ένας από τους πιο σπουδαίους Έλληνες προσωπογράφους. Ο Γεώργιος Ιακωβίδης έχει αφήσει μεγάλο ζωγραφικό έργο περί τους 200 ελαιογραφικούς πίνακες που σώζονται στα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης και Αμερικής. Στην Πινακοθήκη Αθηνών και σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές διακρίθηκε ως ζωγράφος παιδικών σκηνών, προσωπογραφίας και ανθογραφίας. Από τα έργα του τα πλέον γνωστά είναι η παιδική συναυλία, Πινακοθήκη Αθηνών, ο παιδικός καυγάς, ο κακός εγγονός, το σκουλαρίκι, ο πάπος και ο εγγονός, τα πρώτα βήματα, η μητρική στοργή, το κτένισμα της εγγονής και η κρέουσα. ...11 Ιανουαρίου, γεννιέται στα Χίδυρα της Λέσβου Μυτιλίνης ο Γεώργιος Ιακωβίδης, δευτερότοκος γιος του Ιάκωβου Ηλιού και της Ελένης. Από την παιδική του ηλικία εκδηλώνεται η κλίση του στην τέχνη. 1865, ο αδελφός της μητέρας του, Μαστρονικόλας, πρακτικός αρχιτέκτονας, μόνιμα εγκατεστημένος στη Σμύρνη, επισκέπτεται τα Χίδυρα και προτείνει στους γονείς του μικρού Γιώργου να τον πάρει μαζί του. Αναχώρηση του Ιακωβίδη για τη Μικρά Ασία, φοίτηση στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Ο Γεώργιος Ιακωβίδης, ο ζωγράφος των παιδιών, 1853-1932, και ο πίνακας επιγράφεται τα πρώτα βήματα. Έγινε το 1892, σπουδαίος πίνακας, τα πρώτα βήματα του Γεωργίου του Ξαβίδη. Μεγάλο έργο Θεόδωρος Ράλης, και είναι ο θάνατος ενός Άραβα άρχοντα στην Τινησία. Μεγάλο έργο, ο άρχοντας ήταν δίστροπος και στην κηδεία του δεν πήγε κανείς. Ο πίνακας είναι του Θεοδόρου του Ράλη, καθώς βλέπουμε και άλλα έργα στην Πινακοθήκη. Εδώ είναι νεκρή φύση, ψάρια, και εδώ είναι μια σειρά με πορτρέτα όπως παρουσιάζονται στην έκθεση. Μεγάλος πίνακας Νικόλαος Γίζης, 1842-1901, και είναι η παιδική Αραβώνες. Ο πίνακας έγινε το 1877. Νικόλαος Γίζης, η παιδική Αραβώνες. Σπουδαίος και μεγάλος πίνακας Γεώργιος Ιακωβίδης,
1853-1932 και είναι η λεγόμενη παιδική συναυλία. Ο πίνακας έγινε το 1900. Σπουδαίος πίνακας, μεγάλος πίνακας στην Εθνική Πινακοθήκη, Γεώργιος Ιακωβίδης, η παιδική συναυλία, και εδώ ο ζωγράφος παίζει με το φως. Και πάλι ο Γεώργιος Ιακωβίδης, ο πίνακας είναι τα πρώτα βήματα, το 1892. Ιανουαρίου γεννιέται στα Χίδυρα της Λέσβου Μυτιλίνης ο Γεώργιος Ιακωβίδης, δευτερότοκος γιος του Ιάκωβου Ηλιού και της Ελένης. Από την παιδική του ηλικία εκδηλώνεται η κλίση του στην τέχνη. 1865, ο αδελφός της μητέρας του, Μαστρονικόλας, πρακτικός αρχιτέκτονας, μόνιμα εγκατεστημένος στη Σμύρνη, επισκέπτεται τα Χίδυρα και προτείνει στους γονείς του μικρού Γιώργου να τον πάρει μαζί του. Αναχώρηση του Ιακωβίδη για τη Μικρά Ασία, φοιτητή στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Σεπτέμβριος μήνας του 2022.